Φυσικά, μετά την ανάπαυλα, μετά τις διακοπές του Πάσχα, επιστροφή στις δραστηριότητες. Δυναμικά και ακλεπετάκλητα εδώ στο πρωτάθλημά μας. Πρωτάθλημα Γάμα κατηγορίας πρώτος όμιλος. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στον πρωταθλητή, στον Αγροτικό Αστέρα, ο οποίος ουσιαστικά δίνει ένα ακόμη παιχνίδι εδώ με αντίπαλο την Ακαδημία Νέων Σύνδου. Εκεί όπου ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου της Γάμα τεχνικής κατηγορίας. Μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση από την Ακαδημία Νέων Σύνδου, ουσιαστικά με τους 17 βαθμούς που έχει συλλέξει μέχρι στο πρωτάθλημα, να φαίνονται λίγοι σύμφωνα με την προσπάθεια των παιχτών των ποδοσφαιριστών. Απέναντι βέβαια σε ένα μεγάλο μεγαθύριο του για την κατηγορία, ξεκάθαρο πρωταθλητής του ομίλου, ο οποίος δίνει του κάτι παραπάνω με τη σημερινή εμφάνιση, κλειδώνει ουσιαστικά και το πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα έπεται συνέχεια για την επόμενη χρονιά, αν και είναι νωρίς ακόμα για να παραθέσουμε κάποιο σχόλιο, για το πώς θα ανοίξει στη μετέπειτα πορεία της. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Κομίτσης για την ιστορία του InSport, θα περάσουμε γρήγορα στην θέση των ομάδων. Για την Ακαδημία Νέων Σύνδου, Καλπακίδης Αγκολπόστ. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε σέντρα για τη Σύνδου. Στο σημείο αυτό, βέβαια, να παραθέσω γρήγορα τις συνδέσεις των ομάδων για την Ακαδημία λοιπόν της Σύνδου. Ο Καλπακίδης Αγκολπόστ, Εξαδάκηλος στο δεξί, Μέτσες στο αριστερό κατά της γραμμής, Δούπας και Τσιούγκρας. Στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μερτζάνης και Τραγκάκης. Στα χαφ δεξιά, ο Μελάς, στα αριστερά, ο Καλούδης, ο Χαλίλογλου με τον Πετρά και τον Νίκο στην επίθεση. Για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, ο Μαντζήρης στα Αγκολπόστ, ο Ευαγγέλου και ο Νικολαίδης στα κατά της γραμμής, ο Κύρκου με τον Μουρατίδη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Σιμεωνίδης Νίκος με Τσελέπη στα χαφ δεξιά, ο Άλλας, αριστερά, ο Τεμέλκος, Νικολαίδης και Βλάχος στην επίθεση. Τον αγώνα διευθύνει ο κύριος Τοπάλης, πρώτος βοηθός ο κύριος Μπαμπάμιτσης, δεύτερος ο κύριος Καραγιάννης. Φυσικά, με τις πράσινες εμφανίσεις η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, με τις γκρι η ομάδα των γηπεδούχων της Ακαδημίας Νέων Σύνδου. Και από εκεί πέρα πίσω η μπάλα στον Ματζήρη, ο οποίος κάνει παιχνίδι. Έχει κοντά τον Τσελέπη, ο οποίος έχει ξεμαρκαριστεί. Τσελεπίδης, ναι, να την δώσω. Έχει πολύ χώρο μπροστά του την πρωτοβουλία για να ανοίξει τις κινήσεις του Αγροτικού Αστέρα. Εδώ δυναμικά με το κεφάλι. Θα χάσει την μπάλα, κερδίζει ο Καλούδης, ο οποίος εξαπολύνει ένα δυνατό σούτ από μακριά. Ένα απλό για την ακριβία σούτ από μακριά. Κανένα πρόβλημα για τον Ματζήρη. Ο οποίος ανοίγει πιο αριστερά στον στόπερ που κάνει παιχνίδι. Θέλει παίχτη κοντά του, θα σκάψει την μπάλα μπροστά σε ένα χώρο που κινείται. Πρέπει να είναι ο Νικολαίδης εκείνος ο οποίος παίρνει το κοντρόλ. Μπροστά βέβαια από τον εξαδάχτυλο. Η μπάλα πίσω στον Καλπακίδη. Και υπάρχει φάουλ. Μια επίθεση ακόμα στο ενεργητικό και τη Σύνδο. Θέλει να κλείσει το πρωτάθλημα με καλές εμφανίσεις, ουσιαστικά ένα βήμα πριν την αυλαία του πρωταθλήματος. Η μπάλα παραμένει σε πόδι και παιδούχο εδώ θα φύγει το σουτ με κόντρα σε κόρνερ. Και αυτός που το έκανε πρέπει να είναι επιθετικός, πρέπει να είναι ο Χαλίλογλου. Όχι, ο Χαλίλογλου είναι ο ψηλός όμως. Είναι ο Πετράκης ο Νίκος. Απονορίζει λοιπόν για να ξεμουδιάσει το παιχνίδι. Έχει ανέβει από τα στόπερ και ο Τσιούγκας. Η δυνατή σέντρα στον άξονα, η μπάλα στα χέρια του Μαντζήρη. Θα τρέξει τον Αστέρα μπροστά, θα μοιράσει στα δεξιά του στον Ευαγγέλου. Ο οποίος έχει κοντά του τον άλλο, τον προτιμάει μια πρώτη ενέργεια. Η μπάλα έχει περάσει την πλάγη γραμμή σύμφωνα με υπόδειξη του Μπαμπάμιτσι. Επαναφορά από τον Μέτσε. Κοντά του σε αυτό το χώρο είναι ο πλάγιο Χαφ. Ο άλλο είναι εκείνο ο οποίο ξεκαθαρίζει το τοπίο και ανοίγει το σπριντ. Παραχωρεί το πλάγιο. Επαναφορά από τον Μέτσε και πάλι κεφαλιά του, αλλά για να κόψει την πορεία τη μπάλα εκείνη όπου φτάνει εσίω στα πόδια του Χαλίλογλου, ο οποίο παίζει την μπάλα στον άξονα και πάλι. Πρέπει να είναι ποιο. Είναι ο Μελάς εκείνο ο οποίο ανοίγει το σπίτι, έχει μπροστά του ο Νικολαίδη το Γιάννη. Θέλει να τον τριπλάρει, θέλει να τον αδειάσει, τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο. Ο Νικολαίδη βγαίνει νικητή βέβαια. Σε δεύτερο, κλείνει το οπτικό του πεδίο, είναι πλάγιο. Σωστά τοποθετημένο βέβαια στο man-to-man pressing, κέρδισε την μπάλα.
Επαναφορά λοιπόν από τον εξαδάχτυλο, είναι κοντά του ο Πετράκης ο Νίκος, θα γίνει και πάλι αποδέκτης, είναι πλάγιο βέβαια και πάλι για την ομάδα της Ίνδου μετά από παρεμβολή του Δεμέλκου. Στοιχειαστή κίνηση, κόβει την μπάλα πρώτος ο Μελάς, ο οποίος γίνεται αποδέκτης και από εκεί πέρα είναι ο Τεμέλκος, ο οποίος ανοίγει το σπίτι, έχει μπροστά του μόνο ένα συμπαίκτη για να τον βοηθήσει, να του δώσει στήριγμα, ουσιαστικά κερδίζει το πλάγιο και την επίθεση με το μέρος του. Ήταν στην κορυφή ποιος, ήταν ο Νικολάδης, ο Νικολάδης πράγματι, ο Μανώλης, ο οποίος κινήθηκε. Αφενός μπορούσε να ανοίξει το σπριντ πιο γρήγορα και να γίνει αποδέκτης, ωστόσο ο Τεμέλκος προτίμησε να πάρει την κίνηση επάνω του πρώτα απ' όλα και κέρδισε το πλάγιο παρόλα αυτά. Επαναφορά εδώ και πάλι στα αριστερά. Κίνηση του Χαφ. Θέλει στήριγμα και το βρίσκει. Προτιμάει να πάλι την επέλαση. Στη δεύτερη επιλογή είναι και ο Τεμέλκος που αριστερά τον βρήκε. Έτοιμος να κάνει την γλυκιά σέντρα. Μοιράζει στον άξονα από εκεί και πέρα. Ο γλυκός αστέρας πιέζει μπροστά με τον Ζελεπίδη. Θα κάνει το λάθος. Εποφελούνται και πάλι με τον Χαλίλογλου. Οι παίχτες της Ίνδου. Θα κόψει ενστικτοδός. Ο στόπερ θα διώξει ο Ματζήρης. Σε πλάγιο. Να που καρδιοχτύπησε για λίγο η άμυνα του Αστέρα. Σε αυτά τα λεπτά που διανύουμε. Και είναι τα πρώτα. Στο πεντάλεπτο λοιπόν εδώ στη Σύνδο. Φυσικά δεν έχει ανοίξει το σκορ. Επαναφορά από τον Μέτσε. Γίνεται αποδέκτης πρώτος αντερφόρ. Πρέπει να είναι ο Πετράκης εκείνος ο οποίος κινήθηκε μαζί με τον Καλούδη. Η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια Βρασίνου με τον Δεμέλκο από τον άξονα. Να θέλει στήριγμα, το βρίσκει στα αριστερά του στον Νικολαίδη. Για έναν Αστέρα ο οποίος επιμένει και πάλι από τον άξονα, από τη μεσαία γραμμή κυρίως, ξεδιπλώνοντας μια επίθεση η οποία σύμφωνα πάντοτε με τους ποδοσφαιριστές και με τις κινήσεις τους θα είναι στατικού χαρακτήρα. Γρήγορες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, ξεμαρκάρισμα και από εκεί πέρα η κάθε την παλιά. Έτσι όπως συνηθίζει τουλάχιστον ο Αστέρας. Εδώ με τον εξαδάχτυλο, με τον Ευαγγέλου. Πίσω η μπάλα στον Μουρατίδη, θέλει στήριγμα, το βρίσκει με τη μία στον Κύρκου. Από εκεί πέρα έχει δύο επιλογές, έχει τον Βλάχο, δεξιά, αριστερά τον Νικολαίδη, προτιμάει τον δεύτερο. Για τον, ποιος είναι ο όχι δεν είναι ο Τζελεπίδης, είναι ο Σημεωνίδης ο Νίκος, ο οποίος του έδωσε στήριγμα, εδώ το κλέψιμο από τον Πετράκη τον Νίκο. Έχει στον άξονα τον Χαλίλο που προτιμάει να τα κάνει όλα μόνος του. Θέλει στήριγμα, έχει στην πλάτη του τον εξαδάχτυλο. Κερδίζει το πλάγιο, όχι το παραχωρεί. Όπως υποδεικνύει ο κ. Καραγιάννης. Εδώ θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Ευαγγέλου που έχει χώρο μπροστά του, χρόνο για να σκεφτεί τις επιλογές του. Μοιράζει στον Τσελεπίδη. Εδώ το κοντρόλ από τον Τραγκάκη. Κίνηση μπροστά από τον Πετράκη, τον βρίσκει δεύτερο χρόνο. Από τον Καλούδη δηλαδή, ο Πετράκης είναι στον άξονα, ο Καλούδης είναι ο αριστερός χαφ. Και εδώ έκαμε την παλιά στον κοινό χώρο και τα πόδια του Τσελεπίδη, του Τεμέλκου, ο οποίος πήγε να ξεμαρκαριστεί με πλάτη στον αντίπαλο μπροστά από τον εξαδάχτυλο. Συνέκλεινε βέβαια στον άξονα για να γίνει αποδέκτης. Το δουλέψανε και στην προπόνηση αυτό το σηματάκι, τουλάχιστον η παλιά πίσω του φόρα, αν μπορούσε να την κάνει πιο γρήγορα για να φύγει η σφήνα στην κόντρα επίθεση. Εδώ μπροστά με την μπάλα από τον Τεμέλκο και πάλι. Θέλει να απαντήσει περιοχή, κερδίζει τι. Τίποτα. Out. Και εδώ το γέμισμα από τον Καλπακίδη στον άξονα προς τον Δεμέλκο στην κεφαλιά. Και πάλι ο Νικολαίδης δίνει στήριγμα πίσω πίσω βέβαια με τον... ποιος ήταν ο Βλάχος. Είναι τι, είναι πλάγιο φυσικά. Ο ρέφερι θα παγώσει το παιχνίδι, δεν θα δώσει φάουλ. Έτσι όπως πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Όταν το πάλι στο σημείο για να δείτε ότι συνέβη, σηκώνεται βέβαια από τον αγωνιστικό χώρο ο χαφ της Ίνδου. Πάνω στην μπάλα και πάλι ο στόπερ. Πρέπει να είναι ο Δούβας εκείνος. Ο δεξιός στόπερ είναι ο Δούβας, ναι πράγματι. Εκείνος ο οποίος θα πάει για γέμισμα.
Θα δοκιμάσει δυνατά με το αριστερό με πολύ δύναμη. Η μπάλα στα χέρια του Ματζίνη χωρίς να εφηδιάζεται βέβαια. Το δυνατό βολέ και πάλι στον άξονα, πρώτος ο Άλλας μαζί με τον Μέτσε. Ενδιαφέρουσα η μονομαχία κυρίως στο παιχνίδι, έτσι όπως πιστεύω εγώ τουλάχιστον, εφόσον ο Αστέρας εκμεταλλεύεται πολύ, σε πολύ δυνατά σημεία τα άκρα, όπως εδώ μπροστά με τον Νικολαίδη, ο οποίος γυρίζει στον άξονα, μεγάλη ευκαιρία εδώ η οποία πάει να βγει με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς. Ήταν ποιος, ήταν το οχτάρι, ήταν... Όχι, ήταν ο Σιμεωνίδης ο Νίκος, το 6. Εκείνος ο οποίος κινήθηκε με πλάτη στον αντίπαλο και πλάτη στο τέρμα, πήγε να στρίψει το κορμί του και κέρδισε το κόρε βέβαια. Πόσο μάλιστα όταν ένας χαρισματικός μπαλαντέρ μπορεί να στρώσει στο κατάλληλο timing την μπάλα στον άξονα για να φύγει σουτ. Δυνατά η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, Τεμέλκος και out. Φυσικά στο ελεύθερο Καλπακίδης. Εδώ στο ελεύθερο από τον goalkeeper και πάλι με στόχο τον άξονα της μεσαίας γραμμής, στο κοντρό με το κεφάλι από τον Ευαγγέλου και παράλληλα η κεφαλιά πάσα εκεί όπου τρέχει να προλάβει τον Καλούδη. Σε δεύτερο χρόνο είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Μέτσε. Στοιχειαστή κίνηση, πρώτος στην μπάλα ο στόπερ μπροστά από τον Πετράκη, τον Νίκο σε κόρνερ. Πάνω στην μπάλα ο Πετράκης ο Νίκος. Όπως όλα δείχνουν θα πάει για δυνατή παλιά και προτιμάει το δεύτερο δοκάρι. Δυναμικά για τον Χαλίλογλου κεφαλιά πάσα στον άξονα. Ο Πτσελεπίδης πρώτος προόλων βέβαια. Εδώ θα πάει να γυρίσει το σώμα του με ψαλίδα, θα το δοκιμάσει δεύτερο χρόνο. Ο Μελάς και πάλι σύνδος επιμένει με τον... Ποιος ήταν, ήταν ο Πετράκης και πάλι. Out. Εδώ με τον Ματζίρι να παίζει την μπάλα πιο αριστερά του στον Μουρατίδη. Από εκεί ο Νικολαίδης κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης, βοηθάει στον άξονα ένας ακόμη Σιμεωνίδης ο οποίος θα γυρίσει στον Τσελεπίδη. Κατεβαίνει και ο Άλλας να δώσει στήριγμα εκείνος που τιμάει τον Ευαγγέλου. Σε ένα ευθετικό τριγωνάκι, πάντοτε από δεξιά πλευρά είναι και ο Βλάχος μαζί με τον Νικολαίδη βέβαια στον άξονα για να δώσει στήριγμα. Νικολαίδης εδώ στη δυνατή μονομαχία με τον Καλούδη. Θα βγει νικητής, θα γυρίσει ο Ευαγγέλου πιο δεξιά για τον... ποιος ήτανε... για τον Άλλα. Κερδίζει εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα είναι ο Νικολαίδης ο εκείνος ο οποίος κάνει την κίνηση και πάλι στην πλάτη του Τσιούγκα. Είναι out. Το γέμισμα από τον Καλπακίδη αριστερά για τον Μέτσε είναι και πάλι πλάγιο, αυτή τη φορά για τον Αστέρα όμως. Και είναι ο Ευαγγέλου εκείνος ο οποίος ψάχνει κάποιον στην επαναφορά. Προτιμάει τον Άλλα, έχει στην πλάτη τον Νικολαίδη, Τσελεπίδης και εκείνος στο σημείο για δώσει ουσιαστικά τις βοήθειές του στην επιθετική ενέργεια του Αστέρα. Εδώ το κλέψιμο είναι η μοναδική ευκαιρία τώρα για τη Σύνδο να βγει μπροστά με αξιώσεις πάντοτε με τους Κύρκου και Μουρατίδη να καλύπτουν ενστικτοδός τα μετόπισθεν. Πολύ θετική η συμβολή τουλάχιστον δεν ευηδιάστηκαν μπροστά από τον Χαλίλογλου ο οποίος κινήθηκε στα πρόσωπά τους σαν κρυφό σέντερ φόρ βέβαια πίσω από τη σέντρα. Σημειωτέρω ότι αν περνούσε τα πράγματα θα ήταν εύκολα βέβαια μπροστά από τον Ματζέρι.
Μεταβίβαση. Μεταβίβαση μπροστά και πάλι δεν συνδυάζεται η άμυνα του Αστέρα. Πρώτο στην μπάλα ο Νικολαίδης, είναι 3 με 3. Κατεφθάνει βέβαια και η μεσαία γραμμή με τον Τεμέλκο. Είναι και ο Τσελεπίδης πιο αριστερά του. Είναι πλάγιο. Πάντοτε η μεταβίβαση για τον Νικολαίδη είναι κοντά του, ένας ακόμη εδώ το κλέψιμο, είναι η μοναδική ευκαιρία τώρα ουσιαστικά με ψύχρεμο μυαλό για την ομάδα της Ίνδου. Αν μπορέσει βέβαια να κρατήσει πρώτα μπάλα για το Χ να ξεφύγει από το ασφιχτικό pressing που αναμφίβολα μέσα στην περιοχή θα παιχτεί, να γυρίσει τον άξονα ή όπου δεξιά του ή αριστερά του μπορέσει για να μην χαραμιστεί επίδεση περισσότερο από εδώ με τον εξαδάχτυλο και πάλι. Να γυρίζει με τη μία στον Μελά, θέλει να ξεμαρκαριστεί πρώτο στην μπάλα ο Νικολαίδης, ο οποίος ανοίγει το σπίτι, είναι μοναδική ευκαιρία εδώ παίζονται όλα, σίγουρα. Όλα είναι πιθανά. Κατεβαίνει ο Νικολαίδης, γυρίζει στον άξονα για τον άλλα από εκεί πέρα κοντά στον άξονα και πάλι η μπάλα σπάει πιο δεξιά για τον εξαδάχτυλο, για τον Ευαγγέλου, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα με τη σειρά του, ψάχνει χώρο να αλλάξει πόδι. Δοκιμάζει το αριστερό προφανώς όχι. Καθυστερεί, παίρνει την κίνηση παραπάνω και γυρίζει το φάουλ. Κατέβηκαν τρεις. Είναι μια δουλεμένη κίνηση. Πρώτα η μπάλα μπροστά στον επιθετικό. Εκείνος την παίζει πίσω στον χαφ και από εκεί πέρα πιο δεξιά για τους πλάγιους. Είναι φάουλ για τον Αστέρα λοιπόν. Πάνω στην μπάλα ποιος είναι, είναι το τριάρι, είναι ο Νικολαίδης ο Γιάννης. Έχει πολύ καλό αριστερό, μπορεί να το πάει απευθείας. Και δεν θα χάσει την ευκαιρία, η μπάλα στα σώματα. Μεταβίβαση μπροστά για τον Χαλίλογλου, είναι 2 με 1. Είναι η μοναδική ευκαιρία εδώ για τον Χαλίλογλου να αποφύγει πιο μπροστά του και όλα είναι σίγουρα, όλα είναι πιθανά από εδώ πέρα. Σπάει στον άξονα, μεγάλη ευκαιρία και πάλι ο στόπερ λέει όχι. Παλικαρίσκια ο Μουρατής πρέπει να ήταν, εκείνος ο οποίος άβλωσε το πόδι του. Καλά δουλεμένη αμυντική λειτουργία. Δεν ευνηδιάζεται. Παρ' όλα αυτά, τα συγχαρητήρια ανήκουν στον Χαλίλογλου, ο οποίος πήρε την επίθεση επάνω του από τη σέντρα. Πήγε να οργώσει όλη την πλευρά. Έσπασε τον άξονα. Πραγματικά ήταν πολύ καλή κίνηση και από τον center for του Δησίδου. Μπράβο, Χαλίλογλου, μπράβο. Επαναφορά σε πρώτο χρόνο από τον Ευαγγέλο, που θα γίνει και πάλι από δεύτερη Τσελεπίδης. Μελάζει ο αντίπαλο, θέλει στήριγμα, το βρίσκει στα στόπερ. Και πάλι για τον Αστέρα, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από το ασφυκτικό pressing, να παίξει μπάλα και κατοχή, να ελέγξει την κυριαρχία του, να πρεσάρει το αντίπαλο στο 1-3 του γηπέδου όπως εδώ κάνει. Θα παίξει μπάλα πιο πίσω, θα φύγει σέντρα προφανώς εδώ. Όχι, θα κόψει. Ποιος ήταν, πρέπει να ήταν ο Πετράκης που άλλαξε πλευρά. Όχι, δεν ήταν αυτός. Ήταν ο εξαδάχτυλος προφανώς, ο δεξιός μπακ. Είναι πλάγιο. Επαναφορά πάντοτε με τον στόπερ να κάνει παιχνίδι, να γυρίζει στον Κύρκου. Σε ρόλο οργανωτή, πάντοτε με την μπάλα στα πόδια του. Κάνει την κίνηση ο Ευαγγέλου, τον ήθε του πετάει. Είναι η μοναδική ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα να εξαπολύσει ουσιαστικά την επίθεση και να μην τη χαραμίσει βέβαια. Out. Μεταβίβαση μπροστά σε πρώτο χρόνο. Παίζει πλάι το αντίπαλο, γίνεται αποδέκτη. Ζητάει στήριγμα, το βρίσκει ενστικτοδός βέβαια στον Βλάχο, ο οποίος δεν κάνει το λάθος. Γυρίζει με τη μία στον Τεμέλκο. Εποφελείται και πάλι ο Αστέρας με την πύρα του. Πάντοτε από την αριστερή πτέρυγα. Και πάλι παιχνίδι με τον. Ποιος ήταν, είναι ο Νικολαίδης, ο Γιάννης. Γυρίζει στον. Στον Μουρατήρη, από εκεί και πέρα είναι ο Κύρκου, εκείνος ο οποίος ελέγχει. Δεξιά του Ευαγγέλου κάνει την κίνηση, γίνεται και πάλι αποδέκτης. Από εδώ μπορεί να το πάει και με σέντρα. Έχει πολύ χώρο μπροστά του για να ελέγξει, να αλλάξει πολύ επιτυχημένα με τον Τσελεπίδη ουσιαστικά. Αν έφτανε την μπάλα στο δεξί του, τα πρώτα θα ήταν μάλλον εύκολα για τα χάρη του ο Καρπακίδη. Και ένα κόρνερ.
Θα σημάνει συναγερμό και πάλι στα καρύ του Καλπαχίδη. Δυνατός από το δοκάρι μπάλα, περνάει επικίνδυνα και πάλι ο στόπερ δίνει τις υπηρεσίες του. Διώχνει ενστικτοδός, σχεδόν είναι πάνω στη γραμμή. Σε κόρ βέβαια από την κάτω πλευρά αυτή τη φορά. Στο 20 λεπτό εδώ στη Σύνδο δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη. Από αυτή τη γωνιά σίγουρα θα πάει για το δοκάρι. Μόνιμος εκτελεστής, ο Παρούς θα συνηθίσει κάτι τέτοια βέβαια στη σύνθεση. Θα κάνει νόημα στο δοκάρι, μπάλα περνάει. Θα πάει για δεύτερο αυτή τη φορά, θα διώξει ο αμυντικός κάμπ μπροστά για τον Χαλίλογλου, ο οποίος θα γίνει και πάλι αποδέξει. Είναι πολύ επικίνδυνος, είναι ψηλός, είναι βαρύ κορμί και μπορεί να δώσει μονομαχία. Κερδίζει το φάουλ. Εδώ βέβαια θα χτυπήσει, θα μείνει για λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ο γιατρός για να παρέχει τους βοήθειες βέβαια. Ακαδημία Νέων Σύνδου, η οποία αγωνίζεται στην έδρα της. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να συλλέξει πολύ περισσότερους βαθμούς από ό,τι έχει. Είναι η δεύτερη ομάδα της Ομόνιας. Ουσιαστικά είναι νεαρά ταλέντα τα οποία θα απαρτήσουν κάποια στιγμή το σύνολο της μεγάλης ομάδος, η οποία αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία. Και τα πηγαίνει και πολύ καλά βέβαια στην πεντάδα. Θα προχωρήσει για λίγο ο Χαλίλογλου. Για το του λέει θα βάλουμε λίγο πάγο. Θα πάει για απευθείας εκτέλεση, είναι πονηρή. Αν σκάσει στο έδαφος θα κάνει ένα γκέλ και από εκεί πέρα. Είναι στα χέρια του goalkeeper για το αν θα τη διώξει, αν θα δεχτεί το τέρμα, αν θα μπει σφήνα κάποιος αμυντικός για να την εμβολήσει στην πορεία της. Από εκεί πέρα είναι ο Ευαγγέλιο, εκείνος ο οποίος κάνει παιχνίδι τώρα από τα δεξιά. Γυρίζει στον Κύρκου και τον θέλει στήριγμα, το βρίσκει στον Μουρατίδη. Ο οποίος αναπτύσσει την επίθεση αριστερά για τον Νικολαίδη. Έχει κοντά του τον Σιμεωνίδη, ο τελευταίος τον βρίσκει. Ο πρώτος τον βρίσκει για την ακρίβεια. Με τη μία κιόλας, με τον Βλάχο να κάνει παιχνίδι τώρα, να περσάρεται στενά από το center forward, να γυρίσει τα σίγουρα στον Κύρκου και πάλι. Ποιο ανεβαίνει, έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Όλη η Σύνδος περιμένει τον Αστέρα πίσω από τη σέντρα. Μεγάλη παλιά μπροστά για τον Τσελεπίδη, είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Ευαγγέλου. Είναι κοντά ο Τσελεπίδης για να γίνει αποδέκτης και πάλι ο Ευαγγέλου ελέγχει. Θέλει να πάρει την κοφτή τρίπλα μπροστά από τον Καλούδη, έτοιμος να εισβάλλει κατά μέτωπο να πατήσει περιοχή. Δεν τη σώζει βέβαια, όχι. Δεν μπόρεσε. Ήτανε περισσότερο δυνατή η παλιά. Κεφαλιά από τον Τσελεπίδη δεξιά για τον Άλα. Και πάλι ο Τσελεπίδης παίρνει το κοντρόλ, μαρκάρεται στενά από τον Τραγκάκη. Θα βγει και τη σώμα μαχία, θα γυρίσει δεξιά του στον Νικολαίδη. Δέχεται το pressing από τον Άλα και πάλι. Εδώ σε αυτό το χρόνο ο Μέτσε, η μπάλα γυρίζει στα πόδια του Άλα και πάλι. Ο οποίος θα γίνει αποδέκτης, βλάχος και πιο αριστερά στον Νικολαίδη, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Έτοιμος να κάνει τη μεγάλη παλιά αν χρειαστεί, να πάρει την επίθεση επάνω του, να μοιράσει τα αριστερά του, να αλλάξει επιτυχημένα με τον Σιμεωνίδη, να κάνει την παράλληλη παλιά μπροστά για τον, και μπροστά βέβαια, για τον Ευαγγέλου. Ο τελευταίος θέλει να πάρει την κοφτή τρίπλα, να αλλάξει πόδι, να μοιράσει στον Άλα, που ουσιαστικά θα βγάλει την κάθε την παλιά μπροστά για τον center forward. Και από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά, θα φύγει σέντρα στον άξονα κεφαλιά, ο Τεμέλκου out. Thank you.
Επανέρχεται ο Χαλίλογλου. Όπως όλα δείχνουν, έχει φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου ένας παίκτης του Αστέρα. Πρέπει να είναι ή ο Σημειονίσης ή ο Νικολαίδης, ένας από τους δύο. Όχι ο Βλάχος, είναι ο Βλάχος. Εδώ το κλέψιμο από τον Άλλα, τρέχει να τον πιέσει πρώτος την μπάλα ο Καλούδης, ο άλλος κλείνει προς τον άξονα. Θέλει στήριγμα, το βρίσκει στον Νικολαίδη. Επιστρέφει ο Βλάχος, δεν έχει κάτι. Και πάλι παίζει την μπάλα χαμηλά, ανοίγει χώρο και κάθετα φεύγει μπαλιά για τον Τεμέλκο. Ουσιαστικά να ξεφύγει τουλάχιστον από το pressing. Άνοιξε χώρο εδώ ο Σημειονίδης, τον ήθο Τεμέλκος έκανε την κίνηση, κέρδισε το corner. Ένα κόρνερ ακόμη. Πάλι για πρώτο δοκάρι το μυρίζομαι. Θα φύγει σέντρα προς τα εκεί. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το 0-1. Έχει δείξει offside ποιος. Ο Μπαμπάμιτσης. Μαζί με τον Τοπάλι βέβαια. Χαμηλά η μεταβίβαση για τον εξαδάχτυλο, βέβαια αυτή είναι η άποψη του διαιτητή, σίγουρα σεβαστή. Όσο μάλιστα όταν έχει και δίκιο. Εδώ και πάλι ο στόπερ ελέγχει πάντοτε για λογαριασμό τη Σύνδου. Μια μεγάλη παλιά με στόχο τον Χαλίλογλου κόβεται από τον Κίρκου. Τελεπίδησε εκείνο κοντά στη φάση, ελέγχει ο Μέτσε και πάλι στον άξονα για τον Πετράκη, τον Νίκο, ο οποίο ξεδιπλώνει το σπριντ στα πρόσωπα των Μουρατίβη και Κίρκου. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ματζίρι. Κατεβαίνει και ο Σημειονίδης να δώσει την μπάλα πίσω στον Κίρκο, από εκεί πιο δεξιά στον Ευαγγέλου. Κοντά το Σελεπίδης, εκείνος που τιμάει βέβαια τον Βλάχο. Και τον Σημειονίδη έκοψε πρώτο χρόνο βέβαια ο Πετράκης. Και εδώ ελέγχει ο Μερτζάνης. Με πλάτη στον αντίπαλο έτοιμος να κάνει παιχνίδι, να γυρίσει με τη μία στον Τραγκάκη. Η μπάλα παίρνει ύψος Χαλίλογλου, να κατεβάσει την μπάλα με κοντρόλ, σίγουρα θα σουτάρει. Παλικαρίσια εδώ ο στόπερ. Κερδίζει τη μονομαχία. Εδώ με τον Άλλα. Να ξεδιπλώνει το σπριντ που ουσιαστικά πήρε την μπουκιά από το στόμα από το center for. Πραγματικά, αν είχε καλύτερη επαφή με την μπάλα, θα μπορούσε να σουτάρει. Η μπάλα στην πλάτη του Ευαγγέλου μπροστά για τον Πετράκη. Τον Νίκο κόβει και πάλι ο πλάγιος μπακ. Γυρίζει στον στόπερ. Είναι ο Κίκο ο οποίο διώχνει. Μεγάλη παλιά που έχει στόχο την επίθεση. Η μπάλα γυρίζει στα πόδια του Άλλα και καταλήγει σε πλάγιο. Βέβαια, επιτυχώς. Επαναφορά από τον Μέτσε, κοντά το Καλούδης γίνεται αποδέχτης πρώτος στην μπάλα. Ο Άλλας εδώ, ο Καλούδης θα πάρει την κοφτή τρίπλα και πάλι κερδίζει το πλάγιο. Επαναφορά και πάλι από τον Μέτσε. Έχει κοντά του τον Τραγκάκη, θα αλλάξουν οι δυο τους. Και πάλι κόβει ο στόπερ, με τη βοήθεια του Σελεπίδη βέβαια. Και συνεργασία των δύο αποδίδει καρπούς με τον Τραγκάκη να εισβάλλει κατά μέτωπο να πατάει η περιοχή να κάνει τη... να αφήνει την μπάλα και λύσει σε out βέβαια από δική του πρωτοβουλία. Πάντα η μπάλα πίσω από τον Κίρκου δεξιά για τον Ευαγγέλου. Και από εκεί και πέρα θέλει ψυχραιμία για το αν θα περάσεις όλη την πλευρά ή αν θα μοιράσεις κάθετα για τον Άλλα. Κάτι το οποίο επιχείρησε εδώ ο Ευαγγέλου, έκλεψε ο Πετράκης εδώ σε πρώτο χρόνο και σε πρώτο πλάνο βέβαια. Το δεκάρι της ομάδος γυρίζει πίσω στον Μερτζάνη. Έχει μπροστά του το Σημειονίδη, θέλει να τον αποφύγει, δίνει την προσωπική μονομαχία, θέλει στήριγμα, δεν το βρίσκει. Κόβει σε πρώτο χρόνο. Πρέπει να είναι ο Βλάχος ο οποίος γύρισε στα αριστερά του στον Τεμέλκο. Ο οποίος εξαπολύει το σπριντ. Θέλει να περάσει ο κύριος μπροστά του, το καταφέρνει, πεισματάρισε, έχει πολύ καλό boy για να παίξει το man-to-man pressing. Να αποκριθεί καλύτερα στο man-to-man pressing, να πάρει την κοφτή τρίπλα, κερδίζει το corner. Yeah.
Ένα ακόμη κόρνερ στο παιχνίδι. Και πάλι πολυκοσμία στο δοκάρι. Θα φύγει η σέντρα στο κάτω δοκάρι αυτή τη φορά. Κεφαλιά σε τον χρόνο από τον Νικολαίδη. Είναι επιθετικό. Στο ημίωρο λοιπόν εδώ στη Σύνδο. Δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη. Το γέμισα και πάλι στη μεσαία γραμμή, πρώτο στο κοντρόλ ο Βλάχος, γυρίζει με τη μία στον Σιμεωνίδη, δύο τους συνεργάζονται, κοντά τους και ο Τεμέλικος στο σημείο για να δώσει στήριγμα. Έτοιμος να πάρει την κοφτή κίνηση και την εσωτερική, του δίνει στήριγμα και κίνηση ο Σιμεωνίδης και στον Τιμάει, τον άξονα θα φύγει το shoot-out. Ένα shoot από τον Νικο, από τον Τσελε, ποιος ήταν, ναι, ήταν ο Τσελεπίδης, ναι. Όχι, ο Νικολαίδης, σίγουρα το εννιάρι, να διορθώσω. Εδώ το γέμισμα από τον Καλπακίδη στον στόπερ. Τρέχει να τον πιέσει πρώτος ο Τεμέλκος. Είναι ο Τσιούγκας εκείνος ο οποίος θα ξαλασπώσει την άμυνα, θα διώξει βέβαια την μπάλα και τα κοσκήμενα από την περιοχή σε πλάγιο. Η μπάλα χαμηλά και πάλι από τα αριστερά για τον Νικολαίδη, ο οποίος θέλει να πάρει την κοφτή κίνηση μπροστά από τον Μελάκη να τον αδειάζει βέβαια, κερδίζει το πλάγιο. Πολύ καλό στο σλάλομο ο Τεμέλικος από αυτή την πλευρά, μπορεί να αδειάσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Εδώ και πάλι δυνατή σέντρα από τον Νικολαίδη, η μπάλα περνάει για τον Άλλα. Πρώτος ο Μέτσε, εκείνος ο οποίος διώχνει σε πλάγιο. Και αυτός πολύ καλός στην κίνησή του και στην επίθεση και στα ασθαλτικά καθήκοντα. Επαναφορά από τον Ευαγγέλου κοντά τον Κύρκου. Θα αλλάξει πλευρά για τον Δάσκιο, όχι για τον Μουρατίδη. Σίγουρα ο Δάσκιος είναι ένας ακόμη χαρισματικός, το παίρνει στον πάγκο για το σημερινό παιχνίδι. Στον άξονα για τον Χαλίλογλου, πρώτος στην μπάλα θα πέσει ποιος ο Τσελεπίδης και από εκεί πιο αριστερά για τον... ποιος είναι? Είναι ο Νικολαίδης, ο οποίος πατάει περιοχή, πιο πίσω η μπάλα για τον Σιμεωνίδη, διότι συνεργάζονται και πάλι. Πάντα μια ελαφρά καθυστέρηση, θα φύγει η σέντρα και πάλι. Θα πάρει το κοντρόλ, θα ζυγίσει το σούτ δεξί, θα το εξαπολύσει. Καλό shoot out. Πονηρό βέβαια. Από πολύ μακρινή απόσταση. Ποιος ήταν, πρέπει να ήταν ο Βλάχος αυτός ο οποίος το κάνει. Το δεκάρι, ναι, πράγματι. Εδώ το γέμισμα από τον Καλπακίδη, πρώτο στην μπάλα θα πέσει ο Νικολαίδης. Και από εκεί και πέρα είναι 4 με 4, καταφθάνει και η μεσαία γραμμή για να μαρκάρει. Πίσω η μπάλα για τον Μερτζάνη, από εκεί και πέρα ο Χαλίλογλου γίνεται αποδέκτης, θα μοιράσει τον άξονα και πάλι σε όποιον ακολουθήσει. Είναι πιο δεξιά του ο Μελάς, υπάρχει φαουλ. Offside, offside, θα διορθώσω. Offside, καθαρό offside. Πλασαριστά η μεταβίβαση για τον Βλάχο, ο οποίος ως ιδανικός κόφτης γυρίζει και πάλι στα αριστερά του στον Νικολαίδη. Πολύ καλό στα αθλητικά του καθήκοντα, θέλει να ανοίξει το σπίτι, είναι μηχανάκι ουσιαστικά στο παιχνίδι του Αστέρα.
Πόσο μάλιστα να αναλάβει και πρωτοβουλία στην επίθεση. Από εκεί πέρα είναι ο Κύρκο, ο οποίος κάνει παιχνίδι. Θέλει στήριγμα στον Ευαγγέλου, θα σκάψει την μπάλα, τον είδε. Πρώτος την μπάλα ο Μέτσα, εκείνος ο οποίος θα διώξει και πάλι ο Ευαγγέλου γίνεται αποδέκτης. Η μπάλα γυρίζει και πάλι από πλευρά σε πλευρά με τον Ευαγγέλου να βγαίνει και πάλι κοιτής. Με τον Σελεπίδη να γυρίζει στον άξονα. Πρώτος ο Βλάχος, ο οποίος ελέγχει την επίθεση του Αστέρα, μοιράζει στα αριστερά του στον Νικολέδη που είναι αμαρκάριστος. Θέλει στήριγμα, το βρίσκον του Εμέλκο, είναι συνεργασία των τριών. Καταφθάνει ένας ακόμη από τον άξονα εδώ στήριγμα. Ο Βλάχος παραμένει και πάλι αποδέκτης, παίζοντας την μπάλα χωρίς να βγάζεται βέβαια στον. Ποιος είναι ο Μουρατίδης βέβαια. Ναι. Και από εκεί πέρα είναι το κοντρόλ εδώ από τον Χαλίλογλου. Χαρισματικό striker. Να δούμε τι θα κάνει. Έτοιμος να φύγει από το εμπόδιο του στόπερ. Θα γίνει και πάλι αποδέκτης. Τρέχει να πιέσει και πάλι. Είναι 2-1. Στα σίγουρα βέβαια ο Μουρατίδης χωρίς να βιαστεί. Ιδιαίτερα γυρίζει το Ματζίρι. Και πάλι επίθεση για την Σύνδο με τον Καλούδη να ελέγχει το κλέψιμο σε προχρόνο από τον Βλάχο. Η μπάλα έχει μπροστά στον Νικολαίδη, πιο πίσω η μπάλα στον Ευαγγέλου και από εκεί πέρα θα φύγει η προθυμένη μπαλιά για τον Εμέλικο, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά και αυτή τη φορά κινείται πολύ επικίνδυνα από τα δεξιά. Έτοιμος να πάρει την κοφτή τρίπλα. Θα γυρίσει με το σλάλομ, όχι. Θα κλέψει πρώτος ο Δούπας. Το κλέψιμο από τον Τσελεπίδη, η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια από τον Σελεπίδη τον Αστέρα. Θα φύγει σέντρα σίγουρα, μια γλυκιά σέντρα στον άξονα από εκεί πέρα, αν δεν πενταγόταν βέβαια ο στόπερ. Πρώτο στην μπάλα. Εκείνη θα έφτανε στον άλλο, ο οποίο άλλαξε πλευρά. Θα μπορούσε να τη σουτάρει προ τα δίχτυα. Παρ' όλα αυτά είναι πάλι στο έδαφο ο Χαλίλογλου. Ευχή όλων βέβαια να μην είναι τίποτα σοβαρό, γιατί αν στερηθεί η σύνδοση των υπηρεσιών του, σίγουρα θα έχει δυσκολίε στην επίθεση. Τώρα λοιπόν στο 35 εδώ στη Σύνδο. Ομόνια η οποία χτυπάει στην κόντρα, επίδεσε ένα στατικό 4-5-1. Έτσι όπως βλέπω στη σύνδεση της ομάδας, κορυφή βέβαια είναι ο Χαλίλογλου. Περιμένει πολλές φορές στήριγμα από τον Πετράκη και τον Καλούδη πιο αριστερά για να κάνει παιχνίδι, για να βγει στην κόντρα επίθεση. Δεν της έχει βγει μέχρι στιγμής κάποιο σουτ. Είχε πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες δεν διεκπεραιώθηκαν, όπως τα λέγαμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ολοκληρώθηκαν. Αγροτικό Αστέρας, ο οποίος πανηγυρίζει από την προηγούμενη αγωνιστική βέβαια τον τίτλο. Έχει μια αξιόλογη διαφορά, είναι στους 8 αν δεν κάνω λάθος η διαφορά από τον από τον Οδυσσέα Κορδελιού. Μπορεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ίσως 7 ή 8. Συνεπώς όλα κρίθηκαν στο μεγάλο ντέρμπι του Ευόσμου στα κηπεδάκια της ΕΚΟ. Με τον Αγροτικό Αστέρα να παίρνει ένα πολύτιμο διπλό από τους νέους του Οδυσσέα Κορδελιού. Και το 2-3 με τον Ξανθόπουλο να είναι να χρήζεται σκόρερ και στα δύο τέρματα, στο πρώτο και στο τρίτο. Και να πανηγυρίζει τον τίτλο βέβαια δίκαια στο πρωτάθλημα. Εδώ με τον Τσελεπίδη να γυρίζει στον άξονα για τον Σιμεωνίδη. Ο τελευταίος θέλει να πάρει το κοντρόλ, κόβει σε πρώτο χρόνο ο στόπερ. Ο Τραγκάκης θέλει ο στόπερ βέβαια και να κλείσει πιο μπροστά. Εδώ πίσω από τον Μερτζάνι, μπάλα παίρνει ύψος, κόβει και πάλι ο Κύρκου. Πρώτος στην μπάλα πέφτει ο Μερτζάνης. Θα γυρίσει με τη μία στον Νικολαίδη. Ο τελευταίος θα γυρίσει με τη σειρά του στον Βλάχο. Και ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι αμαρκάριστος, είναι έτοιμος να τρέξει στην επίθεση του Αγροτικού Αστέρα. Καφέτα η μπαλιά σε πρώτο χρόνο. Η συνεργασία του Νιόπαπαδίδη Καρπούς είναι στο άξονα. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουν τυχιαστή κίνηση. Θα το κάνουν, θα το σημειώσουν. Η μπάλα περνάει, θα φύγει σέντρα σε κόρνερ. Ένα ακόμη κόλ στο παιχνίδι. Δεν έχω καταφέρει να συγκρατήσω μέχρι στιγμής τον αριθμό, αλλά πιστεύω ότι τους βγαίνει. Ιδιαίτερα στο Αγροτικό Αστέρα. Ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε στο πρώτο μέρος. Εδώ η δυνατή σέντρα και πάλι μπάλα περνάει επικίνδυνα. Έχει φύγει από τη θέση του ο στόπερ. Πήγε να τη γυρίσει το τέρμα ο Τεμέλκος. Είναι κόρνερ από την κάτω πλευρά. Πάμε πάνω!
Πολυκοσμία και πάλι στα στο τερέν. Στη μεγάλη περιοχή. Θα φύγει η Σέντας από το δοκάρι, μπάλα περνάει επικίνδυνα και καταλήγει που παρολίγο στα δίχτυα. Πρώτος πετάγεται στην μπάλα. Ήταν ο Νικολαίδης, εκείνος ο οποίος πετάχθηκε ουσιαστικά σε ρόλο center four. Έκανε την κίνηση με το αριστερό, πήγε να τη στείλει στα δίχτυα. Κατέληξε out βέβαια. Δοκάρι και out έχω την εντύπωση. Στη θέση του Χαλίλογλου Καραμπούτης. Αλλαγή στο πρώτο μέρος βέβαια. Εδώ η Ακαδημία Νέων Σύνδου στάθηκε λίγο άτυχη. Στερείται των υπηρεσιών του Center 4, ο οποίος έκανε πολύ καλές κινήσεις βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα ο Καραμπούτης στο παιχνίδι. Εδώ το ελεύθερο από τον Καρπακηδή. Το γέμισμα στον άξονα, πρώτο στην μπάλα ο Άλλας. Θα πάρει το κοντρόλ, έχει μπροστά του τον Νικολαίδη. Είναι και ο Σημεωνίδης βέβαια. Πού είναι, ένα κλειπ πιο πίσω, τον είδε. Πήγε να του μοιράσει, συνεργασία των δύο σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια Πρασίνου με τον Βλάχο να ξεκαθαρίζει την κατάσταση βέβαια. Και να γυρίσει τον Νικολαίδη, φεύγει σέντρα. Μια φαρμακερή σέντρα που αν είχε αποδέκτη βέβαια θα μπορούσε να στείλει την μπάλα προς εστία. Να σημειώσει τελική. Εδώ το ελεύθερο από τον Καλπακίδη, πρώτος στην μπάλα. Ο Τσελεπίδης γυρίζει για τον Τεμέλικο, από εκεί πέρα είναι ο σέντερφορ, ο οποίος του δίνει στήριγμα και από εκεί πέρα μπορούσε να τσιμπήσει την μπάλα. Από εδώ και στο εξής είναι ποιος, είναι ο Τσελεπίδης, ο οποίος ανοίγει το σπίτι, είναι μόνος του. Είναι κοντά του, ο Μέτσε θα κάνει τη σέντρα στον άξονα, κόβει ο στόπερ και πάλι. Στη φάση και ο Τεμέλικος θα ζυγίσει το σούτ με το αριστερό διστάσιο, στιγμή το δοκιμάζει, αυτό το χρόνο η μπάλα καταλήγει out. Εδώ το γέμισμα από τον Καλπακίδη. Πήγε να πέσει πρώτο στην μπάλα. Ο Καραμπούτης κυνηγύρισε στον άξονα και πάλι για τους πράσινους που μένουν. Εδώ με τον Τσελεπίδη να γυρίζει με τον Νικολαίδη να γυρίζει στα αριστερά του στο Σημεωνίδη. Από εκεί παίρνει συνεργασία των δύο. Ο Τσελεπίδης στον άξονα βέβαια παραμένει στατικός. Θα φύγει σέντρα προς τα εκεί. Αν γινόταν αποδέκτης βέβαια ήταν αμαρκάριστος, θα μπορούσε να σουτάρει. Η μπάλα παραμένει και πάλι στους Εβοσμίτες. Με τον Νικολαίδη να γυρίζει στον Δάσιο. Στον Κύρκου να διώσω. Κύρκου ο οποίος ελέγχει πάντοτε από τα δεξιά, ο Ευαγγέλου του δίνει στήριγμα και πάλι ο Τεμέλκος γίνεται αποδέκτης. Έτοιμος να πάρει την κοφτή κίνηση, να πάρει το σλάρο, να κερδίσει χώρο και χρόνο να γυρίσει στον Βλάχο. Από εκεί και πέρα η μπάλα γυρίζει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή, στο ύψος της. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Νικολαίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να σουτάρει. Πέφτει στα πόδια του, ο στόπερ απομακρύνει και πάλι σε μια επίθεση διαρκείας για την Σύνδο. Χάνει ο Αστέρας που προηγείται μέχρι στιγμής στην κίνηση. Η γηπεδούχη θα διώξει. Σε πρώτο χρόνο ο Κύρκου, πιο αριστερά του ο Νικολαίδης κάνει την κίνηση. Είναι 4 η στόπερ, μπορεί να φύγει σέντρα από εκεί πέρα, από εκεί και στο εξής για τον Νικολαίδη, ο οποίος είναι στα πρόσωπα των αμυντικών. Και πάλι ο Εύωσμος επιμένει. Εδώ για τον αγωνιστικό αστέρα με τον Νικολαίδη, με τον Βλάχο να γυρίζει στον Κύρκου. Κάνει την κίνηση στον άξονα ο Άλλας, τον είδε, εδώ θα γυρίσει με το κουτουπιέ. Προς την εστία δεν ξεγελάει τον Καλπακίδη. Υπήρχε offside βέβαια. Το γέμισμα από τον Καλπακίδη στον άξονα με το κεφάλι σε πρώτο χρόνο. Μουρατίδη, η μπάλα παραμένει σε πόδια γηπεδούχων. Κάθεται η μπαλιά για τον Μελά. Ο οποίος ανοίγει το σπίτι, έχει μπροστά τον Νικολαίδη και πάλι.
Με λάστιγκο αυτή η κίνηση θέλει να πάρει το, τη σέντρα μπροστά από τον πλάγιο μπακ. Κερδίζει το πλάγιο. Επαναφορά πάντοτε από τον εξαδάχτυλο. Του δίνει στήριγμα ποιο είναι ο Καλούσιο. Ο Καλούσιο πίσω, ο Πετράκης μπροστά του. Θα φύγει μπάλα στιχτωδός από την περιοχή και σε πρώτο χρόνο. Και σε δεύτερο θα ξελασπώ στην επίθεση εδώ με τον ποιο είναι. Είναι του τραβάει φανέλα βέβαια και το χέρι. Θα δει και την κάρτα. Το ζητάει είναι ο Άλλας. Είναι φάουλ στον Άλλα βέβαια. Από τον Τραγκάκη. Τσελεπίδης από πολύ μακριά θα ζυγίσει τόσο τη στάση που στιγμή κατεβάζει κάποια την παλιά στον χωροκόβιο στόπερ και πάλι ο Τεμέλκος γυρίζει δεξιά του στον Ευαγγελού. Θα πάει για σέντρα, όχι τη στάση που στιγμή θα αποφύγει τον Καλούδη, θα γυρίσει και πάλι στον Τεμέλκο συνεργασία των δύο ποδοδίδι καρπούς εδώ πρώτος ο Μέτσι, ο Τραγκάκης εκείνος ο οποίος τον κόβει. Θα διώξει όπως μπροστά για τον Καλούδη, για τον Καραμπούτη. Στην κορυφή της επίθεσης εδώ ο Στράγκερ. Κύρκου, ελέγχει, μοιράζει σε πλαγιό. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα για το πρώτο μέρος. Ο Τοπάλης φυρίζει για τελευταία φορά βέβαια, μοιράζοντας μέχρι στιγμής βαθμούς και εντυπώσεις. Ένα δυναμικό παιχνίδι για τον Αστέρα, ο οποίος δεν απόλυσε τις ευκαιρίες. Είχε πολλές τελικές, είχε ένα τρέμα το οποίο ακυρώθηκε λόγω offside. Φυσικά κρατάει τα ενία του αγώνα, ελέγχει το παιχνίδι απέναντι στους νέους του Σύνδου, οι οποίοι είχαν την ατυχία να στερηθούν τις υπηρεσίες του Χαλίλογλου. Μπήκε στη θέση του ο Καραμπούτσα, από εκεί πέρα τα περιμένουν όλα από αυτόν. Έχω την εντύπωση μαζί με τον Καλούδη και τον Πετράκη. Όλα αυτά λοιπόν εδώ από τη Σύνδο, μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μέχρι το οποίο αφήσαμε από το πρώτο μέρος εσείως για ένα γεμάτο 40 μετάλλιο το οποίο μόλις ξεκίνησε. Και ένα φαουλ για τον Αστέρα. Με τους καλύτερους Ιωνούς για την ομάδα των Εφοσβητών, οι φιλοξενούμενοι. Αναμφίβολα βέβαια ο πρωταθλητής του ομίλου, του πρώτου ομίλου της γάμα κατηγορίας. Και καταφέρει να συλλέξει μέχρι στιγμής 80 τρέματα ενεργητικό, 15 θυμάμαι καλά είναι το παθητικό. Με διαφορά από το δεύτερο. Μια πολύ καλή πορεία η οποία μέχρι στιγμής με μετουσιώνει τις ελπίδες όλων ότι τα παιδιά τους από αυτό το τμήμα, από την ΚΑΠΑ 17 του Χρονικού Αστέρα, θα μπορέσουν να έχουν μεταξελικτική πορεία βέβαια στην συνέχεια. Μια παλιά λοιπόν πολύ, πολύ μακριά. Υπάρχει εκτελεστής. Πρέπει να είναι ποιος? Πρέπει να είναι ο Νικολαίδης. Ήλιος Σημειονίδης, ένα από τους δύο. Θα σκάψει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, υπάρχει η φάουλ. Και πάλι σε δύσκολο σημείο για τα καρέ. Είναι στα 18 περίπου μέτρα η μεγάλη περιοχή, η μπάλα έχει στηθεί περίπου προς τα εκεί. Και κοιτάξτε πού έχει ζηθεί η μπάλα. Σε πόσο δύσκολο σημείο για τα καρέ. Είναι 4 προσφυγίδες, 5 οι παίκτες που στείνει ο Καλπακίδης για τον τοίχο του. Είναι ένας καλλιτέχνης ο κύριος ο οποίος μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από αυτό το σημείο. Θα σκάψει την μπάλα πάνω στον τοίχο και πάλι. Η μπάλα γυρίζει και πάλι στην κάτω πλευρά είναι out. Από νωρίς λοιπόν οι επιθετικές βλέψεις του Αγροτικού Αστέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θέλει με τη σειρά του να απειλήσει τα καρέ του Καλαμακίδη. Εδώ το γέμισμα στη μεσαία γραμμή. Πρώτο στην μπάλα πήγε να πέσει ο Πετράκης ο Νίκος. Η μπάλα γυρίζει και πάλι στο στήθος. Πιανού. Πρέπει να είναι ο Άλλας, όχι. Είναι ο Νικολαίδης εκείνος ο οποίος γυρίζει πιο πίσω. Εδώ σε πρώτο χρόνο και σε πρώτο πλάνο βέβαια. Θα σκάψει την μπάλα στον άξονα και πιο δεξιά και πιο αριστερά είναι πλάγιο.
Νικολαίδης επαναφέρει και πάλι στην προθυμένη παλιά, στην προθυμένη μεριά για τον άλλο, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά. Είναι κοντά τον Βλάχος, ο οποίος του δίνει στήριγμα σε λόγο. Μπαλαντέρ έτοιμος να πάρει την κίνηση επάνω, να μοιράσει το κατάλληλο timing στον Άλλα. Καλή κίνηση αυτή που πήγε να κάνει. Ο Άλλας δεν την πρόλαβε την παλιά, ήταν πολύ δυνατή ωστόσο για τα πόδια του. Πάντοτε ο επιτελικός σκαφ μπορεί να πάρει χώρο μπροστά από τον αντίπαλο, μπορεί να κερδίσει τη μονομαχία και να πλασάρει, να ανοίξει το παιχνίδι σε κάποιον από τα αριστερά ή από τα δεξιά, όποιος τον ακολουθήσει, για να επιτεθεί. Επαναφορά εδώ σε πρώτο χρόνο, ελέγχει ο Νικολαίδης, θέλει να κλέψει σε πρώτη κίνηση για την ακρίβεια ο Πετράκης, ο Νίκος. Θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Νικολαίδη τον Γιάννη. Θέλει στήριγμα, του το δίνει σε πρώτο χρόνο ο Βλάχος. Σε δεύτερο ο Νίκος γυρίζει με τη μία στον συμπαίκτη του. Είναι κοντά του και ο Νικολαίδης και πάλι σε πλάγιο. Είναι ο Γιάννης και ο Μανώλης οι Νικολαίδες. Το 3 και το 9 για τον Νικό Αστέρα. Και η επαναφορά σε πρώτο χρόνο για τον Άλλα, ο οποίος παίζει την μπάλα πίσω και πάλι δυνατή σέντρα από τον Νικολαίδη. Στον άξονα, ο οποίος ακολουθήσει βέβαια, θα γίνει αποδέκτης. Είναι ο Τεμέργος, παίζει πόρος πάνω στην μπάλα, κοντά του ένας ακόμη. Εκείνη γυρίζει, εξοδός στη μεγάλη περιοχή. Και πάλι ο στόπερ δίνει τις λύσεις. Εδώ το κοντρό σε πρώτο χρόνο από τον Μελά. Ο τελευταίος θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, θέλει να τον πιέσει πρώτος ο Ευαγγέλου. Από εκεί πέρα γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στον Ματζίρι. Επικίνδυνο αυτό που πήγε να κάνει και ο Ευαγγέλου βέβαια. Πολύπυρος κράτησε την μπάλα χωρίς να βιάζεται. Δεν είχε καλύτερη επιλογή από το να γυρίσει στο Ματζίρι. Μπορούσε να την πετάξει σε πλάγιο βέβαια ή να τον αδειάσει. Ωστόσο καλύτερα βέβαια και από την προσωπική όμως που γύρισε στον goalkeeper για να μπορέσει να τη στείλει εκτός περιοχής. Εδώ αφήνει το παιχνίδι να συνεχίσει το πάλι στο πλαίσιο του fair play. Πάντα η μπάλα πίσω στο Ματζίρι. Το άνοιγμα με τα χέρια. Δεξιά για τον Ευαγγέλιο, ο οποίος κάνει την κίνηση. Έχει στο πρόσωπό του ποιον. Είναι ο Τεμέργος, ο οποίος κινείται. Όχι, είναι ποιος. Είναι ο Ευαγγέλιο, ο οποίος κινήθηκε πάλι στο πρόσωπό του. Το κλέψιμο σε πρώτο πλάνο. Σε πρώτο χρόνο, βέβαια, η μεταβίβαση. Μπροστά είναι ο στόπερ, εκείνος ο οποίος ο Μουρατής γυρίζει στον Ματζίρι. Μεταβίβαση μπροστά, ο Τεμέλκος, στην μονομαχία που έχει με τον Καλούδη, βγαίνει και πατάει περιοχή. Είναι κάπως σε μια γωνιακή θέση, γυρίζει με τη μία στον Τζελεπίδη, ο τελευταίος θέλει να στρώσει. Ανεπιτυχώς βέβαια στον Νικολαίδη. Προτίμησε βέβαια πιο πίσω τον Νικολαίδη στο παιχνίδι, τον Γιάννη. Και από εκεί πέρα είναι η επέλαση για την ομάδα της Ινδού. Μοναδικό στο παιχνίδι του ο Μερτζάνης, εκείνος ο οποίος θέλει να περάσει όποιον βρει μπροστά του. Θέλει στήριγμα, το βρίσκει με τη μία στον Μελά. Οι δυο συνεργάζονται και πάλι ο Μερτζάνης θέλει να σταματήσει την περιοχή να κάνει την παράλληλη σέντρα. Περνάει όποιον βρει μπροστά του, το καταφέρνει. Γυρίζει στον άξονα, σερβίρει δανεικά βέβαια στο center for. Ο στόπερ, ο Τσελεπίδης είναι εκείνος ο οποίος έδιωξε σε corner. Ο Τσελεπίδης βέβαια είναι αμυντικός χαφ σε ρόλο στόπερ στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη φάση. Πέταξε την μπάλα σε corner. Μουρατής φαίνεται να έχει χτυπήσει. Θα αποχωρήσει για λίγο από την άμυνα. Θα φύγει η σέντρα στο κάτω δοκάρι, πάει να κάνει την έξοδο το Ματζίρης και τα καταφέρνει. Δίνει και ένα δυνατό χαστούκι στην μπάλα. Έτοιμος να τρέξει ο Τεμέλκος για να την προλάβει. Πρώτο στην μπάλα θα καταφτάσει ο Καλούδης. Τεμέλκος ενδιαφέρουσε μονομαχία των δύο. Σε αυτό το δεύτερο μέρος βέβαια είναι πλάγιο για τον Αστέρα. Επαναφέρει ο Ευαγγέλου στην κίνηση χιαστή, ελέγχει σε πρωτοχρόνο ο Βλάχος και πάλι ο Ευαγγέλου κερδίζει το πλάγιο μπροστά από τον Καλούδη. Η
Η μπάλα παραμένει σε πόδια πρασίνων και πάλι και στικτοδός εδώ θα κερδίσει το με δυναμικό pressing την μπάλα. Πίσω εκείνη στον στόπερ τον Δάσκιο, στον αδειοδόσο, τον Κίρκου. Δάσκιος είναι στον πάγκο. Το control, η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια πρασίνων φυσικά. Σημαντικός παράγοντας στην άμυνα, το χρονικό αστέρα ο Δάσκιος. Πιο αριστερά για τον Νικολαίδη τον Γιάννη. Ο εκείνος θα στείλει την μπάλα, θα μοιράσει στον Σημεωνίδη τον Νίκο. Από εκεί πιο αριστερά στον άλλο, ο οποίος θέλει να πάρει την εσωτερική εκεί στην πλάτη. Ο Νικολαίδη προτιμάει να τα κάνει όλα μόνος, να γυρίσει στον Βλάχο. Τελευταίο θα σκάψει την μπάλα, μια γλυκιά σέντρα στον άξονα. Δεν ακολούθησε κανένας βέβαια πέραν του Καλούδη που την άφησε να περάσει σε out. Το γέμισμα από τον Καλπακίδη, πρώτος κεφαλιά, πρέπει να είναι ποιος, ο Σημεωνίδης ο Νίκος. Εδώ θα γίνει και πάλι αποδέκτης, γυρίζει με τη μία στον Τζελεπίδη, δυο συνεργάζονται, είναι οι δύο κόφτες για τον Αστέρα. Από εκεί πέρα ξεδιπλώνει την επίθεση και οι δυο μπροστά για τον Νικολαίδη. Απομακρύνει ο Κίρκου. Κόβει σε πρώτο χρόνο, είναι ο ποιος, ο Πετράκης μαζί με τον Καλούδη, πιο αριστερά. Η μπάλα περνάει στικτοδός, τάξει το κεφάλι του στόπερ και από εκεί με τη μία στον Καλπακίδη. Πλάγιο. Αλλαγή που σημειώνεται για τον Αστέρα είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Θα περάσει ο Καραμιχαήλ. Στη θέση του άλλα έχω την εντύπωση. Και δεύτερη για τον για τη Σύνδο. Ο Τσουμπάρης ο Αλέξης στο παιχνίδι. Στη θέση του Μελά. Πάντα η μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά είναι ο Τεμέλικος κοντά του και ο Σποδημάη τον Τσελεπίδη θα γίνει και πάλι αποδέκτης έτοιμος να κάνει τη σέντα με το δεξί. Κοντράρι κόρνερ. Δυνατά με το αριστερό, με πολύ δύναμη και φάλσο από το δοκάρι, απλώνει τα πόδια του Καλπακίδης, απομακρύνει. Και πάλι εδώ ο στόπερ θα διώξει την μπάλα πριν κατέβουνε καταβούληση οι παίκτες του Αγροτικού Αστέρα. Γίνουν αποδέκτες όπως εδώ τώρα με τον Τεμέλκο πάντα από τα δεξιά του. Έχει τον καλό με τον Πρεσάρι στενά, έτοιμος να πάρει το σλάλομ, να τον αδειάσει. Εδώ θα πατήσει περιοχή και δίζει το κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πολυκοσμία και πάλι από το δοκάρι. Έχει στόχο και πάλι το δεύτερο και δει τη συμβολή των δοκών. Φοβερή σουτάρα. Αν έμπαινε τον γκολ, σίγουρα θα ήταν το highlight της ημέρας βέβαια και όχι μόνο της αγωνιστικής, ίσως και της χρονιάς γιατί όχι. Η μπάλα στα χέρια του Καλπακίδη. Το δυνατό βολέ εδώ από τον goalkeeper θα στείλει την μπάλα στα πρόσωπα των αμυντικών εκεί όπου τρέχει να ελέγξει σε πρώτο χρόνο. Πρέπει να είναι ο Πετράκης, ο Γιονίκος. Είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Μέτσε είναι για ποιον.
Για τον Αστέρα. Όχι, για τον. Για τη Σύνδο σίγουρα. Κάνει νόημα και ο Τοπάλης να σταθεί το παιχνίδι. Η επαναφορά μπροστά, πρώτος με το κεφάλι, ο Νικολάηδης ο Γιάννης. Είναι κοντά το Τσουμπάρης ο Αλεξιαδού για να γίνει αποδέκτης από εκεί και πέρα. Θα παγώσει το παιχνίδι. Θα παγώσει το παιχνίδι βέβαια για τον επιθετικογενή τη Σύνδου. Ποιος είναι βέβαια. Είναι το 13. Είναι ο Καραμπούτης βέβαια, ο σεντερφόρ. Δεν έχει κάνει το αξιόλογο του λέει ο Τοπάλης, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Οπότε όλα πηγαίνουν όσο έχουν εδώ για τον Αστέρα. Με τον Νικολαίδη Γιάννη. Δεξιά του τον Κύρκου. Έχει κοντά τον Ευαγγέλου. Θα τον βρει με τη μία. Θα σκάψει την μπάλα μπροστά, θα κόψει την πορεία τη ο Μέτσε. Ελέγχει και πάλι ο Μερτζάνης, εκείνος ο οποίος κάνει παιχνίδι. Συνεργασία των δύο και πάλι το Τεμέλικο είναι εκείνος ο οποίος τρέχει να γίνει αποδέκτης μπροστά από τον Καλούδη. Είναι πλαγιό. Μετά είμαστε μπροστά σε πρωτοχρόνο Τσελεπίδη, θα γυρίσει στον άξονα. Αν ακολουθήσει από εδώ ο Βλάχος θα μπορέσει να στείλει την μπάλα προς την εστία. Πήγε να κεραυνοβολήσει από έξω από την περιοχή, αλλά τα καρέ δεν μπόρεσε να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι η επέλαση από τον Μέτσε πάντω από τον άξονα. Θέλει στήριγμα, δεν το βρίσκει. Προτιμάει να πάρει την επέλαση επάνω του. Θα τον κόψει σε πρωτοχρόνο, θα του κάνει φάουλ βέβαια. Καθαρό φάουλ. Δυνατό, θα δει την κάρτα. Για λίγο λοιπόν θα παγώσει το παιχνίδι για τον αμυντικογενή του Αστέρα. Ποιος είναι δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να είναι ο Σιμεωνίδης. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω τη φανέλα του κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά εδώ το πάλι θα κρατήσει και επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων σίγουρα. Στο 15 της επανάληψης, στις 45-60, στο 60 του αγώνα, στο 61. Δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη. Θα αποχωρήσει για λίγο, είναι ο Βλάχος εκείνος ο οποίος θα αποχωρεί βέβαια. Γνωστή φυσιογνωμία. Βραχής όμως, γρήγορος, πολύ καλό στο παιχνίδι του. Η μπάλα αριστερά τώρα για τον Σιμεωνίδη γυρίζει με τη μία στον Νικολαίδη. Αν περάσει το εμπόδιο του Μέτσε θα μπορέσει να πατήσει την περιοχή να τρυπώσει για την ακρίβεια. Κερδίζει όχι δεν κερδίζει τίποτα, η μπάλα καταλήγει out. Κοίταξα εγώ σε πρώτο πλάνο τον Καραγιάννη. Φυσικά το Σιμεάκη είχε στόχο την μικρή περιοχή. Εδώ και πάλι ο στόπερ κάνει παιχνίδι το λάθος, ο Βελίδο, το Τεμέλικος από πολύ μακριά δοκιμάσει το αριστερό, θα πετύχει ένα πολύ όμορφο τέρμα, Σωτήρης Τεμέλικος. Πραγματικά γύρισε με το αριστερό, αισθηκτοδός κέρδισε την μπάλα και ραυνοβόλησε από τα 25 μέτρα τα καρέ του Καλβακίδη. 0-1 λοιπόν ο Αστέρας, στο 63. Σταμάτη. Εγώ τον έφερα. Αλλαγή δεύτερη για τον Αστέρα, ο Σεϊτανίδης στη θέση του Τσελεπίδη. Η μπάλα πιο πίσω τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Σύνδου σε αυτά τα λεπτά που απομένουν ακόμα για το παιχνίδι. Είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο ακόμη γεμάτο. Αν θα μπορέσει να ισορροπήσει την πλάστικα, αγωνίζεται στην έδραση βέβαια, μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα από όσα δείχνει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Εδώ με τον Τσουμπάρη να σκάβει την μπάλα πιο αριστερά του στον πλάγιο χαφ. Ποιος είναι, πρέπει να είναι ο Καραμπούτης, εκείνος ο οποίος γύρισε στον άξονα. Από τον άξονα για την αριστερή πτέρυγα. Πράγματι.
Θέλει να κόψει ο Ντεμέλκος, τρέχει να τον πρεσάρει ένας. Θέλει να πάρει την εξωτερική, να ανοίξει το σπίτι, να περάσει και μπροστά του. Κερδίζει το πλάγιο. Εδώ σε πρωτοχρόνο είναι ο Νικολαίδης, ο οποίος παίρνει το κοντρόλ και ρίζει το πλάγιο και πάλι. Επαναφορά και πάλι ο Τεμέλικος με πλάτη στον αντίπαλο, ανοίγει χώρο, γυρίζει με τη μία στον στόπερ, στον Καμιχαήλ. Η μπάλα περνάει στα αριστερά τώρα για τον Νικολαίδη τον Γιάννη. Ελέγχει ο Σετανίδης, έχει πολύ καλή κοφτή, τρίπλα και κίνηση, θα ψάξει με τη μία τον Τεμέλκο. Από εκεί και πέρα είναι το κοντρόλ από τον Βλάχο, πιο αριστερά του για τον Νικολαίδη. Καραμιχαήλ, να διορθώσω, ο Καραμιχαήλ είναι ο στόπερ. Ο Σετανίδης ήταν στο πρόσωπο του για να κάνει την κίνηση εδώ, Καραμιχαήλ ελέγχει, γυρίζει πιο δεξιά του στον... Ποιος είναι, είναι ο Βαγγέλου, έχω την εντύπωση, πράγματι. Και πάλι ο Καραμιχαήλ κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης ο Κύρκου. Καραμιχαήλ και πάλι, ένας αρνητικός αστέρας ο οποίος έχει σοβαρέψει το παιχνίδι του, κοιτάει την κυλοφορία και όχι βέβαια τις λαθασμένες τα βιβάσεις όπως εδώ. Θα διορθώσει και πάλι αγώ σκήμενα ο στόπερ στην πλάτη της άμυνα στα χέρια του Καλπακίδη. Κοιτάει βέβαια τις σίγουρες τα βιβάσεις χωρίς να πουλήσει την μπάλα. Το δυνατό βολέ από τον Καλπακίδη, πρώτο στην μπάλα ο στόπερ, εκείνη γυρίζει στον center four. Από εκεί με τη μία για τον Σημεωνίδη, ο οποίος άνοιξε το sprint. Και βαλιά πάσα από τον Νικολαίδη σε πλαγιό. Κινήθηκε βέβαια και ο Σημεωνίδης, ο Νίκος, στο πρόσωπό του για να δώσει στήριγμα. Επαναφορά με τη μία, το κοντρόλ με τον Μυρό εδώ από τον Καραμπούτη. Υποστηρίζει το πάλι ότι είχε επαφή με το χέρι. Εδώ από τον Νικολαίδη τον Γιάννη, πίσω η μπάλα στον Καραμιχαήλ. Πιο δεξιά το Κύρκου κάνει την κίνηση, έχει στα δεξιά τον Ευαγγέλιο που προτιμάει να σκάψει την μπάλα μπροστά για ποιον, για τον Νικολαίδη τον Μανώλη. Τελευταίος θα πάρει την κίνηση, θα αδειάσει, θα ανοίξει χώρο για τον Ευαγγέλιο να επιτεθεί, προτιμάει τον στόπερ. Θα φύγει η σέντρα στην επίθεση και πάλι, πρώτος θα γίνει αποδέκτης. Ποιος είναι, πρέπει να είναι ο Σημεωνίδης ο Νίκος. Ποιος ο οποίος παίζει την μπάλα αριστερά για τον Νικολαίδη, τον Γιάννη. Θα συνεργαστούν όπως θα πρέπει, δυο πραγματικά θα μείνει μπάλα στα πόδια των Πρασίνων. Από εκεί και πέρα θα γυρίσει πολύ πιο μεγάλη περιοχή μπροστά από τον Νικολαίδη πιο δεξιά για τη συνεργασία των δύο Ευαγγέλου και Τεμέλκου, είναι κόρνερ. Κόρνερ πάνω από τα δεξιά. Δυνατά με το αριστερό, πολύ φάλσο και πάλι με στόχο την εστία στα χέρια του Καλπακίδη. Με τη μία μεταβίβαση Πετράκης Νίκος. Θα αποφύγει τον Νικολαίδη, θα ανοίξει το σπίτι. Είναι 3-3, μεγάλη ευκαιρία εδώ που πάει να βγει για τη Σύνδο. Θέλει να πάρει το φτύπλα, κερδίζει την κίνηση. Πρέπει να χιάσουν οι φόρ, να μπερδέψουν την άμυνα. Δεν το κάνει. Η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια και παιδούχων από εδώ και πέρα. Θέλει μεγάλη ψυχραιμία για το ποιο θα κάνει την τελική κίνηση, ποιο θα κάνει την assist και αν θα φύγει σέντρα βέβαια. Η μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσούγκρα, αφήνει για τον Μέτσε. Θα γυρίσει στον άξονα πρώτο στην μπάλα ο Μερτζάνης. Οι κόντρες αποφελούνται και πάλι ο Αστέρας με το παιχνίδι του πιανού, του Σημεωνίδη του Νίκου. Θα κατεβάσει κάθετα για τον Σεϊτανίδη με πλάγιο. Επαναφορά και πάλι από τον Νικολαίδη. Θα γίνει αποδέκτης από την μπάλα πίσω τον Καραμιχαήλ. Στον Αδιοδόσο. Ποιος είναι, είναι ο Μουρατίδης, ο στόπερ. Θα γίνει και πάλι αποδέκτης, του κάνει νόημα ένας ακόμη
Είναι ο Καραμιχαλιάκη, ο οποίο του λέει παίξε πιο μπροστά. Θα σκάψει την μπάλα μπροστά με τη μία για τον Νικολαίδη το Μανώλη. Ο στόπερ θέλει να απλώσει το πόδι, να γίνει αποδέκτη, θα το τραβάει λιγάκι. Νικολαίδη επιμένει, είναι πεισματάρη, θα καταφέρει να απαντήσει και περιοχή. Γυρίζει επιτυχώ εκεί όπου ακολουθεί μόνον ο Δούπα. Έτοιμο να τον αποφύγει, Νικολαίδη και πάλι στη φάση. Θέλει να γίνει αποδέκτη. Έχει στην πλάτη του τον Σιμεωνίδη τον Νίκο. Θα χάσει την μπάλα από στιγμή, θα γυρίσει με τη μία στον Μπερτζάνη. Από εκεί και πέρα η μπάλα παραμένει στον άξονα και πάλι ο Αστέρας επιμένει. Με μία κάβει την παλιά μπροστά για τον Βλάχο, ο οποίος θέλει να ανεβάσει το φέτσι για τον Αστέρα και πάλι. Παίζει την μπάλα πίσω στον στόπερ. Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά. Ποιος θα επιτεθεί, ποιος θα πάρει την μπάλα πρώτος είναι ο Σιμεωνίδη, ο Σετανίδης, ο οποίος γυρίζει στον Βλάχο. Ο στόπερ και ο Δούπας διώχνει. Μεταβίβαση μπροστά για τον Κύρκο, ο οποίος απακρίνει το τσίμα της μπάλας από τον Βλάχο κοντά του Τεμέλικος για να γίνει αποδέξη μετά από κίνηση του Νικολαίδη, βέβαια από τα center four. Από εκεί και πέρα ο Αστέρας και πάλι επιμένει. Θέλει να πάρει την κοφτή κίνηση, θα γυρίσει στον άξονα, επιμένει και πάλι με τον Τεμέλικο. Έτοιμος να κάνει την παράλληλη σέντρα, διστάζει προς στιγμή, θέλει στήριγμα στην πλάτη του, ένας ακόμη του κάνει, του δίνει πλάτες, θα σουτάρει με το αριστερό η μπάλα στα χέρια του Καλαμακίδη. Το βιλατό βολέ και πάλι από τα δεξιά σε πλαγιό. Ετοιμάζεται ο Παπακοσταντίνου στο παιχνίδι. Τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Αστέρα. Θα αποχωρήσει όπως όλα δείχνουν σημειονίζει ο Νίκος. Επαναφορά από τον Νικολαίδη τον Γιάννη. Στο 70 της αναμέτρησης, το 0-1 παραμένει για τον Αστέρα. Εδώ σε πρώτο χρόνο είναι ο Βλάχος, ο οποίος παίρνει την κοφτή κίνηση και την κοφτή τρίπλα παράλληλα με την πρωτοβουλία του. Να γυρίσει στα αριστερά του για τον Νικολαίδη, είναι πλάγιο. Επαναφορά σε μέτρο χρόνο, τρέχει να γίνει αποδέκτης. Ο Βλάχος πετάει την μπάλα σε πλάγιο με το κορμί του. Είναι ο Μέτσα εκείνος ο οποίος θα επαναφέρει μπροστά για τον Τσουμπάρη, τον Αλέξη είναι σε πρώτο πλάνο. Ποιος? Είναι ο Καραμπούτης εκείνος ο οποίος θα γυρίσει ανεπιτυχώς, ελέγξει σε πρώτο χρόνο. Ο Τεμέλικος σηκώνει την μπάλα μπροστά. Θα χάσει λίγο την ισορροπία του, θα διορθώσει την κίνησή του βέβαια ο Σετανίδης. Η μπάλα παίρνει ύψος, το κοντρόλ από τον Βλάχο. Και αριστερά για τον Νικολαίδη εδώ θα κλέψει την μπάλα παλικαρίς και θα επιτεθεί. Είναι ο Μέτσα εκείνος ο οποίος παίρνει την κοφτή κίνηση. Κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ από μακρινή απόσταση για τους νέους Σίδου. Θα φύγει απευθείας με καλό στόχο από τα πόδια του Τσουμπάρη του Αλέξη στα χέρια του Ματζήρη. Το δυνατό βολέ μπροστά, το κοντρόλ από τον Νικολαίδη τον Μανώλη, πίσω η μπάλα πιο αριστερά για τον Νικολαίδη τον Γιάννη, συνεργασία των δύο. Από δίκα καρπούς Τεμέλικος κραβιέται πιο πίσω από την οριογραμμή της άμυνας για να μην συλληφθεί εντός εισαγωγικών σε θέση offside. Και από εκεί πέρα από τον Καραμιχαήλ πιο δεξιά για τον Ευαγγέλου, συνεργασία των δύο. Είναι και ο Σετανίδης, εκείνος ο οποίος δίνει στήριγμα, κατεβαίνει και ο Βλάχος, εκείνος που δημάει βέβαια πιο μπροστά τον... ποιος ήταν, πριν από τον Νικολαίδη, εκείνος ο οποίος κινήθηκε. Θα φύγει η σέντρα μπροστά για τον Τεμέλικο, είναι σε θέση σεντερφόρ, γυρίζει αριστερά για τον Νικολαίδη από εκεί πέρα. Μπορεί να την γυρίσει με τη μία, θα σώσει προς στιγμή, θα γυρίσει με το δεξί, σε μία δυνατή σέντρα και πάλι μπάλα επιμένει ο Αστέρας. Πιο αριστερά για τον Νικολαίδη, τον Γιάννη, γυρίζει με τη μία στον Τεμέλικο, οι δυο τους συνεργάζονται. Τεμέλικος πάντα έτοιμος να πατήσει περιοχή, να γυρίσει στον άξονα, να ακολουθήσει κανείς βέβαια. Θα μπορέσει να στείλει την μπάλα προς την εστία. Η μπάλα γυρίζει και πάλι επικίνδυνα στην μεγάλη περιοχή. Εδώ με τον Βλάχο να γυρίζει πιο δεξιά του. Στον Ευαγγέλου, οι δυο του συνεργάζονται. Ευαγγέλου και πάλι από τα δεξιά έτοιμος να κάνει την παράλληλη σέντρα και κερδίζει το κόρνερ. Αστέρας ο οποίος επιμένει, θέλει να κερδίσει το παιχνίδι πάση θυσία. Θέλει να δείξει το καλό του πρόσωπο.
Είναι πάνω στην μπάλα ο Νικολάης ο Γιάννης. Μόνιμος εκτελεστής αυτών των στημένων. Φυσικά έχει πολύ καλό αριστερό, μπορεί να το βρει απευθείας προς τα προ για τα καρέ του Καλπακίδη. Ανεβαίνει από τα στόπερ και ο Ευαγγέλου. Ο πιστοχωρεί ένας ακόμη του είναι και ο Μουρατής, εκείνος ο οποίος διέδεχεται τις συμβουλές του. Εδώ θα κάνει την έξοδο του ο Καλπακίδης. Θα καταλήξει σε out βέβαια η μπάλα. Εδώ το ελεύθερο από τον Καλπακίδη στον άξονα, πρώτος με το κεφάλι, πρέπει να είναι ποιος, το 13 είναι ο Παπακοσταντίνου. Θα γίνει και πάλι από δέξα σκάψη την μπάλα μπροστά για τον Εμέλκο, διορθώνει και διώχνει ο Τσιούγκας. Η μπάλα παραμένει σε πόδια πρασίνων με τον Βλάχο να γυρίζει στα αριστερά του στον Νικολαίδη ο Γιάννη. Κίνηση του Τεμέλικο και του Δημάη στον άξονα και πάλι τον Βλάχο. Θα συνεργαστούν άψογα οι τρεις τους. Τεμέλικος από την αριστερή πλευρά θα σκάψει την μπάλα. Out. Καλπακίδης στο ελεύθερο λάκτισμα. Θα τη στείλει στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Βλάχος πρώτος στην μπάλα. Θα παίξει την μπάλα πιο πίσω στον Νικολαίδη. Από εκεί πέρα η μεγάλη μπαλιά έχει στόχο πιόν και αποδέκτη τον Νικολαίδη τον Μανώλη. Οι κόντρες σε πρώτο χρόνο είναι ο Μέτσακης, ο οποίος συγκλίνει στον άξονα. Θέλει μεγάλη ψυχραιμία εδώ για να εξαπολύσει την επίθεση. Ουσιαστικά να σημειώσει μια τελική προσπάθεια εφόσον είχε μπροστά και. Καραμπούτη και Τσουμπάρη Αλέξη και πιο δεξιά τον Πετράκη τον Νίκο για να μπορέσει να με ψύχρεμο μυαλό περισσότερο να στείλει την μπάλα τουλάχιστον σε έναν από τους τρεις για να φύγει τελική. Δεξιά εδώ τώρα για τον Αστέρα. Η μπάλα παραμένει σε πόδια πρασίνων και πάλι. Διστάσεις που σημαίνει ο Ευαγγέλου βρίσκει στήριγμα στον Νικολαίδη. Είναι πλάγιο. Επαναφορά πιο πίσω και πάλι στα στόπερ, εκεί όπου ελέγχει και πάλι ο Βλάχος. Ως αμυντικός χαφ παίζει την μπάλα πιο αριστερά του στον Νικολαίδη τον Γιάννη. Κατεβαίνει και ανοίγει χώρο σε πετροχώνο. Ποιος ήταν? Ήταν ο Παπακοσταντίνου. Πιο πίσω στον Βλάχο και πάλι. Αστέρας ο οποίος ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, θέλει την καλή κυκλοφορία για να φύγει με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις εδώ από τη Σύνδο. Να κερδίσει το παιχνίδι πρώτα απ' όλα, να κερδίσει και τις εντυπώσεις, να πάρει τα θετικά σχόλια για το παιχνίδι του. Απέναντι στους νέους Σύνδου, οι οποίοι περιμένουν και οφυλακτούν πίσω από τη σέντρα. Ένα λάθος βέβαια θα είναι αρκετό για την Ακαδημία να βγει στην επίθεση. Εδώ στα ασταλτικά καθήκοντα θα φύγει το σουτ, θα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι το 0-2. Ποιος ήταν? Ήταν ο Νικολαίδης ο Μανώλης. Πλάσαρε τον Καλπακίδη. Πολύ εύκολα εδώ ο Αστέρας σημειώνει το δεύτερο τρίμα. 70-30. Στο 77 λοιπόν το 0-2. Επαναφορά από τον εξαδάχτυλο και πάλι θα γίνει αποδέκτης, θα απομακρύνει ο Βλάχος. Σε ένα χώρο που κινείται ο Νικολαίδης ο Μανώλης. Τρέχει να πιέσει μπροστά τον στόπερ και να γυρίσει εστικτοδός τον Καλπακίδη.
και από εκεί βέβαια σε πλάγιο. Στέρας ο οποίος επιδίδεται και πάλι από τα δεξιά. Εδώ το κοντρόλ από τον Ευαγγέλου, πίσω η μπάλα στον στόπερ, στον Κυρκού. Πιο πίσω στον Ματζίρι. Το γέμιζα μπροστά σε με τον χρόνο, κόβει ο πλάγιος μπακ. Το κοντρόλ από τον Σεϊτανίδη. Η μπάλα πιο πίσω θα απομακρύνει ο εξαδάχτυλος. Θα διώξει ο Μέτσε, από εκεί πέρα είναι ο Τεμέλικος, ο οποίος παίρνει εσωτερική, παραχωρεί το φάουλ βέβαια. Πλάγιο. Επαναφορά από τον Νικολαίδη, τον Γιάννη μπροστά για τον Τεμέλκο, το σήμα της μπάλας για το προσωπικό, για την προσωπική κίνηση μπροστά από τον Μερτζάνη. Θα συνεργαστεί άψογα με τον Νικολαίδη, τον Μανώλη, θα πατήσει περιοχή Τεμέλκος, έτοιμος να κάνει τα πάντα, να κερδίσει το πέναλτι είναι τι. Είναι οι διαμαρτυρίες στο πρόσωπο του το πάλι. Είναι στην κρίση του για το αν θα το δώσει. Έχω την εντύπωση ότι τον ανέτρεψε εδώ στόπερ. Όχι, παίζεται λέει ο ρεφερή. Πιο αριστερά βέβαια, πιο σοφή άποψη του ρεφερή. Για το αν θα δώσει μια παράβαση. Στο ελεύθερο λάκτισμα λοιπόν ο Καλπακίδης. Θα στείλει την μπάλα στη μεσαία γραμμή πρώτος. Θα πέσει επάνω της ο Μερτζάνης. Εκεί όπου γυρίζει ενστικτοδός και πάλι αμόδι σε πόδι για τους κυπεδούχους. Χαμηλά η μεταβίβαση, κόβει ο Νικολαίδης ο Γιάννης. Γυρίζει το στόπερ, η μπάλα παίρνει ύψος. Μεταβίβαση μπροστά για τον Τσιούγκα, ο οποίος θέλει να κερδίσει τη μονομαχία μπροστά από τον Νικολαίδη και τον Τεμέλκο. Μπαίνει και πάλι σε πόδια πρασίνων με ποιον, με τον Παύλο Κωνσταντίνου. Να περνάει ουσιαστικά μια παλιά τρύπα που αν περνούσε και από το δεύτερο στόπερ, από αυτό θα είναι δύσκολο βέβαια για τα καρέ. Η μπάλα μακρύνεται εν τέλει μπροστά για τον Καραμπούτη. Κόβει ο στόπερ. Πιο αριστερά σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Μέτσε, το κοντρό σε μέτρο χρόνο από τον Μερτζάνη. Συγκλίνει προς τον άξονα, θέλει να πάρει την εσωτερική, να περάσει τον μπροστά, το καταφέρνει. Παλικαρίσει, κατεβάζει και την κάθε την παλιά μπροστά για τον Καραμπούτη. Ο τελευταίος καθυστερεί λιγάκι, βρίσκει στήριγμα στον Μέτσε, θα φύγει σέντρα στον άξονα, από εκεί πέρα ο στόπερ έχει τον πρώτο λόγο. Για να διώξει σε πρώτο χρόνο και απομακρύνει βέβαια πρωτού ο Πετράκης, έχω την εντύπωση, ο Νικολάκης, ο Πετράκης. Γίνει επικίνδυνο στη μεγάλη περιοχή. Από εκεί πέρα θέλει ψυχραιμία για τον Αστέρα να επιτεθεί ορθόδοξα. Μπροστά με τον Δεμέλκο θα αφήσει την μπάλα περάσει. Μπροστά από τον Παύλο Κωνσταντίνου, πίσω στα χέρια του Καλπακίδη. Εδώ με πρόσωπο στον αντίπαλο θα γυρίσει ο Πετράκης, ο Νίκος, θα κλέψει ο Τεμέλκος. Όχι, θα διώσω. Δεν ήταν ο Τεμέλκος, ήταν ο Παύλο Κωνσταντίνου. Το Τεμέλκος είναι ένα κλικ πιο μπροστά στην επίθεση. Θα διώξει ο στόπερ απευθείας σε... Out. Εδώ ο Μερτζάνης θα αποχωρήσει για λίγο από το παιχνίδι. Θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό. Πολύτιμος μοχλός κινήσεως για την επίθεση Σύνδου. Από τα πόδια του έχουν περάσει βέβαια όλες τις αντικές επιθέσεις. Ωστόσο ο Σύνδος δεν κατάφερε να σημειώσει πολλές τελικές μπροστά από τα καρέ του Ματζέρι. Και αυτό βέβαια δεν είναι δική του ευθύνη. Μια καλή
Εδώ στον χρόνο είναι ο Παπακοσταντίνο, ο οποίος παίρνει την εξωτερική, γυρίζει με τη μία στον Νικολαίδη τον Μανώλη. Η μπάλα φτάνει στον άξονα, πρώτος την μπάλα πέφτει ο Μουρατίδης, θα ξεμαρκαριστεί, γυρίζει με τη μία για τον Πετράκη τον Νίκο. Εκεί όπου μόνον ο Μουρατίδης είναι εκείνος ο οποίος ελέγχει την μπάλα και τη γυρίζει και τη μοιράζει πίσω στο Ματζίρι. Πιο δεξιά κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης, δεν είναι άλλος βέβαια από τον Δάσιο, για τον Κίρκου να διορθώσω. Εκείνος ο οποίος παίρνει την εσωτερική, μοιράζει με τη μία σε ποιον. Στον Νικολαίδη τον Μανώλη. Πιο δεξιά του Ευαγγέλου κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης και πάλι για έναν αστέρα ο οποίος δεν θέλει να χαριστεί σε καμία περίπτωση τον αντίπαλο. Το κοντρόλ από τον Νικολαίδη τον Γιάννη. Φυσικά αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ίνδου, οι οποίοι έχουν πιέσει, έχουν προσπαθήσει. Εδώ οι κόντες σε πλάγιο. Αν και βρίσκονται πίσω, το σκορ είναι στο 0-2 μέχρι στιγμής το σκορ. Το παλεύουν μέχρι τέλους. Πέντε λεπτά ακόμη γεμάτα στο παιχνίδι για τις μιλούς των 90. Επαναφορά από τον Νικολαίδη τον Γιάννη, πιο αριστερά του σε ποιον, στον Νικολαίδη τον Μανώλη. Είναι πλάγιο, έχει σηκώσει το σημαίακι του ο Μπαμπάμιτσης. Επαναφορά από τον Μέτσε, κοντά του ένας ακόμη για να δώσει στήριγμα και πάλι ο Μέτσε παίρνει την μπάλα, κλέβει ο Τεμέλκος. Θέλει να σερβίρει στον άξονα, ιδανικά σε όποιον ακολουθήσει βέβαια από τον άξονα. Και είναι ποιος, ήταν ο Νικολαίδης προφανώς. Εδώ ο Παπακοσταντίνου θα πάρει την δίπλα, είναι και ο Σεϊτανίδης κοντά του για να δώσει στήριγμα. Από εκεί και πέρα είναι η επίθεση αποκλειστικά για την Σύνδο που κόβεται από τον Ευαγγέλου. Πίσω η μπάλα στον Ματζίρι και από εκεί σε πλάγιο. Είναι ο Μίλτος, Μίλτος, όχι Μανώλης. Ναι, ας το τελειώσει το μάτς, μετά το πούμε, ρε. Σήμερα πέστε Μανώλη, Μανώλη. Η μπάλα περνάει σε πρώτο χρόνο για τον Ευαγγέλου και είναι πλάγιο, βέβαια. Επαναφορά από τον πλάγιο μπακ ήταν ο εξατάκλητος, ο οποίος επανέφερε και πάλι για τον Αστέρα, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ψάχνει την κυκλοφορία από τη μεσαία γραμμή και από εκεί και πέρα όποιος επιτεθεί από τον άξονα θα γίνει αποδέκτης εδώ από τις μπαλιές του Νικολαίδη, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, έχει στα αριστερά τον Βλάχο, προτιμάει να πάρει το παιχνίδι επάνω σε ρόλο κανοντή. Θα μοιράσει πιο πίσω στον Κάρα Μιχαήλ, ο τελευταίος θα ψάξει στήριγμα στον Παύλο Κωνσταντίνου. Πιο πίσω στον Μουρατίδη για τον Αστέρα, ο οποίος πρέπει να υποφεληθεί πλήρως της επίθεσης. Μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια φιλοξενουμένων εδώ με τον Τεμέλκο. Να παίρνει την εξωτερική, να γυρίζει στα αριστερά του στον Νικολαίδη τον Μίλτο. Και είναι τι, είναι κόρνερ βέβαια. Κόρνερ με τον Σεϊτανίδη. Έχει πολύ καλό δεξί πόδι, μπορεί να απειλήσει και αυτός από αυτές τις αποστάσεις. Κάνει νόημα στο πρωτοδοκάρι. Θα στείλει την μπάλα προς τα εκεί με γροθιές ο Καλπακίδης. Πρώτο εκείνη περάσει σε μεγάλη απόσταση από την εστία, θα φτάσει και πάλι στα πόδια του Σεϊτανίδη, ο οποίος παίρνει την δίπλα, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει επίθεση επάνω του, με δικαιώνει απόλυτα σε αυτά που λέω. 0-3 με απλό τρόπο από τον Σεϊτανίδη. Στο 87. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα.
Ο Τοπάλης φυρίζει για τελευταία φορά. 0-3 λοιπόν ο Αγωνιστικός Αστέρας. Κλείνει και την πρώτη τελευταία αγωνιστική νικηφόρα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αξίζει, είναι άξιο συγχαρητηρίων όλων των παιδιών. Όλοι οι παίχτες προσπάθησαν, βοήθησαν, ενέργησαν. Με το 0-1 από τον Δεμέλικο στο 63, το 0-2 από τον Νικολαίδη, το Μίλτο στο 77, το 0-3 από τον Σεντανίδη στο 87. Βέβαια, συντελεστής, βασικός συντελεστής της όλης προσπάθειας είναι και ο coach, ο οποίος έκανε τις αλχημίες του στο αγωνιστικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα. Βαδίζει για ένα σίγουρο μέλλον, βέβαιο μέλλον από την επόμενη σεζόν, βέβαια, εφόσον έχει κατακτήσει και τον προθέτον το πρωτάθλημα. Ακαδημία Νέων Σίδου, η οποία έδειξε χαρακτήρα, παραμένει στους 17 βαθμούς και από εκεί πέρα ελπίζει σε καλύτερο θετικό αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, με τον Θρημό, νομίζω, ή με τη Φιλαδέλφια. Θα θυμάμαι καλά κι εγώ. Με τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, από τον Μιχάλη Κομίτη για την ιστορία του eSport, ευχάριστο απόγευμα. Γεια χαρά.